Τελείωσε και το χαλί μας και είμαστε και πάλι εδώ. Κάναμε ένα διάλειμμα, απουσίαζα την προηγούμενη Παρασκευή γιατί έδινα εξετάσεις, οπότε τώρα και πάλι μαζί. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα, όπως κάθε Παρασκευή, λέγοντας λοιπόν τι λέμε κάθε Παρασκευή όταν ξεκινάμε. Καταρχάς ότι είναι η πιο ωραία μέρα, ότι έχουμε το Σαββατοκύριακο μπροστά μας και όχι μόνο, ξεκινώντας από σήμερα το βράδυ. Οπότε για να δούμε τι έχει εδώ το ξεκίνημα. Το ξεκίνημα λοιπόν έχει τα βασικά. Ποιος γιορτάζει σήμερα, πότε έχουμε ανατολή ήλιου και πότε έχουμε δύση. Επομένως, σήμερα είναι του Αγίου Θαλελαίου Μάρτυρος, ιατρού. Δεν έχω ούτε έναν γνωστό που να τον λένε έτσι. Και της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Δεν ξέρω αν γιορτάζουν κι άλλες ημερομηνίες τα ονόματα αυτά. Πάντως, αν γιορτάζει μόνο σήμερα η Λιδία, η Λίδα με ήτα, η Λίδα με ύψιλον, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και στη Λιδία τη φίλη μου. Και τι άλλο έχουμε, ανατολή ήλιου 6 και 10 και δύση ήλιου 8 και 32. Η διάρκεια λοιπόν της ημέρας είναι 14 ώρες και 22 λεπτά. Να δράξουμε λοιπόν τη μέρα μας. Μετά από αυτό το καιρικό διάλειμμα, δηλαδή αυτή την θύελα, τις βροντές, τις αστραπές και τα λοιπά, νομίζω ότι σιγά σιγά επανερχόμαστε στο καλοκαιρινό μοτίβο και το Σαββατοκύριακο είναι έτσι ό,τι πρέπει για βόλτα στην παραλία, βουτιές και ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με ένα ωραίο έτσι κλίμα και μια προδιάθεση θετική. Τι θέματα έχουμε ετοιμάσει για σήμερα? Έχουμε διάφορα θέματα που αφορούν τη μόδα, λόγω και του φεστιβάλ των Κανών, διάφορων event. Έχουμε νέα για και tips ομορφιάς. Έχουμε νέα για την ταινία Top Gun, η οποία έκανε την πρεμιέρα της, αλλά θα έρθει σε εμάς τις 27 Μαΐου. Για να δούμε ποιοι είμαστε εδώ φαν. Εγώ είμαι πάντως και παρακολούθησα έτσι κάθε τι που έπαιξε και είχε αφιέρωμα στο θέμα και την ταινία φυσικά την πρώτη που την συνέχεια την πετυχαίνουμε στα κανάλια. Ήθελαν, λέει, η παραγωγή να την κάνουν να μην έχει αυτή την επίσημη πρεμιέρα στους κινηματογράφους και τα λοιπά, να την κάνουν μέσω των καναλιών, των διαδικτυακών, όμως ο Tom Cruise ήταν ακάθεκτος, είπε ότι όχι, εγώ θέλω να συνεχίσω να έχω αυτή την επαφή με το κοινό, θέλω να πηγαίνω να κάθομαι στην αίθουσα του κινηματογράφου και να βλέπω το τρέιλερ. Και φυσικά δεν τα κατάφερε άσχημα, αφού συνόδευσε την Kate Middleton και στην παράσταση, αλλά νομίζω ότι κάπου έπιασε και το χέρι της, κάτι που είναι παραβίαση, παραβίασε το πρωτόκολλο, παρόλα αυτά δεν νομίζω ότι ενοχλήθηκε κανένας. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Να κάνουμε ένα μουσικό όπως κάνουμε πάντα και επανερχόμαστε. We'll be right back.
Και μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε. Νιώθω ότι τα ακουστικά μου δεν ανταποκρίνονται όπως θα έπρεπε, αλλά θα κάνουμε τώρα ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ακουστούμε καλύτερα. Ίσως να μην χρειάζεται πολύ κίνηση, γιατί θα με ακούτε διακεκομένα. Λοιπόν, έχουμε και καινούριους ακροατές και θεατές εδώ στην εκπομπή μας. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα Δήμητρα. Μου στέλνουν εδώ μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούτε. Θέλω feedback μετά. Ειδικά από τη Δήμητρα θέλω tips για βελτίωση. Και φυσικά εδώ η εκπομπή τους περιμένει όλους. Να έρθουν τα παιδιά κάποια μέρα να κάνουμε έτσι μια ανοιχτή κουβέντα και η Δήμητρα πάνω στο αντικείμενο που έχει σχέση με τη δημοσιογραφία. Σας περιμένω, σας ευχαριστώ, φιλιά, αφιερωμένη εκπομπή σήμερα. Οπότε συνεχίζουμε τώρα στα θεματάκια. Δεν κάναμε καμιά φοβερή προετοιμασία σήμερα. Θα κυλήσει έτσι λίγο αυθόρμητα, ειδικά στο τελευταίο σκέλος που μιλάμε για το Ευζήν. Είναι κάτι τελείως γενικό, δεν καταπιαστήκαμε με ένα συγκεκριμένο θέμα. Οπότε να ξεκινήσουμε με θέματα μόδας θα συνεχίσουμε σίγουρα, αλλά να πούμε όμως αρχικά εδώ τα της επικαιρότητας να σχολιάσουμε και για να δούμε εδώ, για να μην τα πηγαίνω ένα-ένα. Αφού είπαμε ποιος γιορτάζει, αυτό το πάμε πίσω. Είχαμε λοιπόν την είδηση για τον θάνατο του Βαγγέλη Παπαθανασίου και η οποία φυσικά προκάλεσε παγκόσμια θλίψη, αφού ήταν ένας κορυφαίος μουσικοσυνθέτης, ο οποίος πέρα από τη μουσική είχε ιδιαίτερη σχέση και με το διάστημα, καθώς η εξερεύνησή του τον ενθουσίαζε από τα παιδικά του χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος από τα έργα του είναι αφιερωμένο στο διάστημα. Διαχρονικά, οι κορυφαίοι διαστημικοί οργανισμοί τον εμπιστεύτηκαν για να μελοποιήσει τις επιτυχίες του. Το 1980 ξεκίνησε να προβάλλεται η αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά «Κόσμος», «A Personal Voyage» του Carl Sagan, που είχε ως κύριο θέμα. Τώρα μου ήρθε άλλο ένα μήνυμα. Καλησπέρα και στην Έφη. Διακόπτω εγώ το άρθρο, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν έχουμε ακόμη το live chat ενεργό εδώ, οπότε δέχομαι τα μηνύματα. Καλησπέρα, Έφη. Περιμένω και τη Μαρία όπου να είναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, παιδιά. Δεν το περίμενα σήμερα ότι θα είχαμε έτσι απαρτία. Οπότε συνεχίζουμε λοιπόν να πούμε δύο πράγματα έτσι για τον Βαγγέλη Παθανασίου, η οποία λοιπόν αυτή η αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά είχε ως κύριο θέμα τη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν και την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Η μουσική επένδυση των επεισοδίων δημιουργήθηκε από τον Παθανασίου, ενώ η σειρά απέσπασε βραβείο Emmy και προβλήθηκε σε 69 χώρες και σε 500 εκατομμύρια τηλεθεατές. Η σχέση με την NASA. Το καλοκαίρι του 2001, ο Παθανασίου παρουσίασε το έργο «Μυθοδία» στους στήλους του Ολυμπιού Διός. Η μουσική του έργου δημιουργήθηκε ώστε να συνοδεύσει τη διαστημική αποστολή της NASA 2001 «Οδύσσια στον Άρη». Ήταν μια φαντασμαγορική μουσική παράσταση κατά τη διάρκεια της οποίας προβάλλονταν με ειδικά οπτικά εφέ απεικονίσεις κυρίως από θεούς της αρχαίας Ελλάδας και διαστημικές εικόνες της NASA. Τα σολιστικά μέρη του έργου ερμήνευσαν η σοπράνο Τζέσι Νόρμαν και Κάθλιν Μπάτλ. Επίσης συμμετείχε η Μητροπολιτική Ορχήστρα του Λονδίνου, 120 μελής χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ ο ίδιος ο συνθέτης χειριζόταν τα πλήκτρα. Το έργο προβλήθηκε τηλεοπτικά σε όλο τον πλανήτη, ενώ υπήρχαν γιγαντοοθόνος και στο Παναθηναϊκό στάδιο. Μετά το τέλος της μουσικής παράστασης, η γαλλική κυβέρνηση, την οποία εκπροσώπησε Τώρα βλέπω κι άλλο ένα μήνυμα. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Μετά το τέλος της μουσικής παράστασης, η γαλλική κυβέρνηση, την οποία εκπροσώπησε ο υπουργός παιδείας Ζακ Λαγκ,
επένυμε στον Παπαθανασίου τον τίτλο του τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής σε μια τελετή που έλαβε χώρα στο περιστήλιο του Ζαπίου. 2 χρόνια αργότερα η NASA του απένυμε το μετάλλιο δημόσια συνεισφορά σε αναγνώριση εξαιρετική συνεισφορά στο όραμά της. Το βραβείο αποτελεί την υψηλότερη τιμή από τον Αμερικάνικο Οργανισμό για μη κυβερνητικά πρόσωπα. Το 2013 η NASA υιοθέτησε για δεύτερη φορά τη μουσική του Παθανασίου σε ένα πρωτότυπο μουσικό έργο που δημιουργήθηκε για να πλαισιώσει το βίντεο από την αποστολή Ήρα Τζούνο που αποκαιωνίζει συγχρόνως την κίνηση της Γης και της Σελήνης μαζί για πρώτη φορά. Το βίντεο παθανατίστηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής καθοδών για το σύστημα του πλανήτη Δία. Το Νοέμβριο του 2014, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ESA πρότεινε στον Παθανασίου να συνθέσει τη μουσική για την πρώτη ιστορική προσεδάφιση σε κομίτη. Έτσι, συνέθεσε μια μουσική τριλογία, άφηξη, το ταξίδι του Φιλ και το Βάλς του Ροζέτα, η οποία παρουσιάστηκε από τον ESA μετά την επιτυχημένη προσεδάφιση του σκάφους Ροζέτα στο κομίτι 67P. Το 1995, ως φόρο τιμή στη μουσική του προσφορά αλλά και στην αγάπη του για το διάστημα, το Manor Planet Center της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης έδωσε το όνομα του συνθέτη στον αστεροειδή της κύριας ζώνης 6354, που πλέον ονομάζεται 6354 Βαγγέλης. Αυτό ήταν έτσι ένα μικρό αφιέρωμα. Δεν χωράνε άλλωστε ούτε σε μια εκπομπή, ούτε σε ένα άρθρο τα έργα και τέλος πάντων η συνεισφορά αυτού του, του μεγάλου, του κορυφαίου συνθέτη. Οπότε αυτά ήταν τα λίγα λόγια, η μικρή αναφορά στην επικαιρότητα. Αυτό επέλεξα σήμερα ως το θέμα της επικαιρότητας και να περάσουμε σε κάτι που έχει να κάνει με μόδα. Μετά θα κάνουμε ένα μουσικό break και θα ακολουθήσει πάλι μόδα και διάφορα άλλα beauty tips και θα τελειώσουμε με, όπως είπαμε, με το αφιέρωμα στο FZ, όπως κάνουμε πάντα. Αλλά τώρα δεν ξέρω από πού να σας ξεκινήσω, γιατί έχει πολλά θέματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου παρόλα αυτά. Είδαμε τώρα τις παρελάσεις όλων των διασημοτήτων από το... Δεν ξέρω αν είναι κόκκινο χαλί, είναι άλλου χρώματος, στο φεστιβάλ στις Κάνες. Αλλά νομίζω ότι τιτανίων χρώματα στην ένδυση είναι το must και πραγματικά έβλεπες κάτι απίστευτα, φωσφοριζέ κίτρινα, πράσινα, νίον ροζ. Και πράγματι βλέπουμε εδώ ότι και οι ειδικοί στο στυλ μας το επιβεβαιώνουν. Για να διαβάσουμε λοιπόν. Η τέλεια καλοκαιρινή capsule wardrobe απαιτεί μόνο αυτά τα 7 items. Για να δούμε. Πριν προβείς για άλλη μια φορά σε παραμορφωτικές καλοκαιρινές αγορές, δες τα αυτά αντικείμενα που μπορούν να σε βγάλουν ασπροπρόσωποι όλο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει έρθει για τα καλά, ο υδράργυρος ανεβαίνει, όσο και μας χαροποιεί αυτό και μας κάνει να δυναμούμε για την πρώτη μας βουτιά, όσοι δεν την έχουμε κάνει ήδη, πρέπει να παραδεχτούμε ότι το ντύσιμο για αυτόν τον καιρό μπορεί να αποτελεί πρόκληση πολλές φορές. Γι' αυτό μας αρέσει να βασιζόμαστε σε μια καλοκαιρινή γκαρντερόμπα με αξιόπιστα κομμάτια, έτοιμα να αποδείξουν την ενδυματολογική αξία του σε κάθε πιθανή περίσταση. Το καλοκαίρι είναι η εποχή που, μάλλον είναι η εποχή να ξεχάσουμε το περίπλοκο στυλ και να στραφούμε σε items που είναι ξεχωριστά μέσα στην απλότητά τους, είναι ευκολοφόρετα και έχουν αρκετή ευελιξία. Αν θέλεις ρούχα που μπορείς να συνδυάσεις μέσα σε λίγα λεπτά για μια συνάντηση με φίλους, ή για ένα καφέ ή μια βόλτα στο πάρκο, αλλά ξεκολουθείς να θέλεις να φαίνεσαι κομψή, τότε πρέπει να δούμε τι μας προτείνει εδώ ο στυλίστας μας. Είναι τα printed top and shorts και έχει διάφορα μετά boho style εδώ ρούχα, τα οποία νομίζω ότι θα είναι λίγο βαρετό να σας τα περιγράφω, γιατί πραγματικά η εικόνα είναι πολύ πιο δυνατή από τις λέξεις. Νομίζω ότι κυκλοφορούν παντού αυτά τα κομμάτια που θυμίζουν πραγματικά καλοκαίρι.
Και αυτό που πήγα αρχικά να πω είναι ότι αυτός ο συνδυασμός που νομίζω ότι κάνει θράψη, και όχι απλά νομίζω, το έχουν εφαρμόσει, το δείχνουν παντού, αλλά τώρα θα το διαβάσουμε κιόλας, είναι πράσινο καιρός, ο συνδυασμός που κάνει θράψη τώρα στο street style. Τα χρώματα έχουν την τιμητική τους από εδώ και πέρα και αυτό είναι πράγματι τέλειο. Παρ' όλα αυτά, όλα δείχνουν ότι το ροζ και το πράσινο είναι το hot combo του καλοκαιριού. Σίγουρα τα μονόχρωμα look δίνουν πιο safe αποτέλεσμα, όμως τα τολμηρά κορίτσια βάζουν στο καθημερινό τους στυλ συνδυασμούς που ανεβάζουν το street style. Το ροζ και το πράσινο είναι το κόμπο που βλέπουμε από τα πιο στυλά τα κορίτσια τώρα. Πρόκειται για δύο έντονα χρώματα σε όλους τους αποχρώσεις που όταν συνδυάζονται τραβάνε όλα τα βλέμματα. Αυτή η σεζόν θέλει fresh mix and match στυλ και οι χρωματικοί συνδυασμοί είναι μια τάση με την οποία πειραματίζονται τόσο οι μεγάλοι οίκοι όσο και τα it girls. Μήπως να το δοκιμάσουμε κι εμείς. Είναι όντως, αν δείτε εικόνες φυσικά, με παρέμβαση στυλίστα, δεν αντιλέγω, όμως είναι από μόνο τους τόσο, κάνουν τέτοιο statement αυτά τα χρώματα που είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Όποιος έχει λίγο θάρρος και μπορεί να τα στηρίξει, και γιατί όχι άλλωστε, ένα παιχνίδι είναι όλο αυτό, για να μην βαριόμαστε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Συνδύασε λοιπόν ένα cute φόραμα σε ροζ χρώμα με πράσινο t-shirt και πλατφόρμες, μάλιστα σαν girl των 90s. Ροζ σύνολο με σατέν σακάκι και βερμούδα που συνδυάζει με statement bottes σε πράσινο χρώμα. Και αυτό πολύ ωραίο. Ροζ κουστούμι και νέον πράσινο top και τσάντα για εμφάνιση που ξεχωρίζει. Ναι, αυτό είναι αρκετά έντονο. Ροζ μακρύ φόραμα και πράσινη τσάντα που δίνει bold detail στο σύνολό σου. Αυτό γιατί όχι, το τολμάμε. Ένα πράσινο top συνδυάζεται με ροζ σακάκι και jean σε cool urban style. Εντάξει, και αυτό, αν και το πράσινο παρά είναι έντονο. Shorts σε ροζ χρώμα και σακάκι με top σε νέον πράσινη απόχρωση που κάνει τη διαφορά. Υπέροχο νέον πράσινο φόρεμα συνδυασμένο με ροζ αξεσουάρ που θα μείνει αξέχαστο. Boxy blazer σε πράσινο χρώμα και ροζ γόβες, σύνολο βγαλμένο από Editorial. Συνδύασε μια πράσινη καμπαρτίνα ή ένα πράσινο top με jean και κράτησε μια ροζ τσάντα σε city look που θα σε ανανεώσει. Ωραία, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να βάλουμε ένα χαλί εδώ να μας κάνει λίγο παρέα και πάλι θα γυρίσουμε στη μόδα και μετά θα πούμε διάφορα beauty tips, όμως έχουμε να δούμε τι μας προτείνει η Chanel, που μπορεί να μην τα ανακατεύει τόσο πολύ όλα τα στυλ, όμως έτσι 2-3 κομμάτια που θα μας προτείνει νομίζω ότι είναι must. Θα τα δούμε μαζί σε λίγο. Thank you.
Δεν έχω κανένα μίσο. Δεν ξέρω μήπως για να μην γίνει πολύ μονότονο το θέμα της μόδας, ας πάω σε ένα θέμα που προσωπικά μου αρέσει πολύ. Ανυπομονώ για την ταινία Top Gun, αλλά για να δούμε. Top Gun Maverick 2022, άρα είμαστε στο 2022 μετά από πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, 20, δεν είμαι σίγουρη. 27 Μαΐου λοιπόν η πρεμιέρα, αν και στο Λονδίνο, αν και στο Λονδίνο έγινε. Α, βλέπω κι άλλους εδώ. Εντάξει παιδιά, είστε φοβεροί, ο Παναγιώτης φοβερός, κάνει σχόλια. Του άρεσαν τα tips μόδας, ορίστε και ο Γιάννης στην παρέα. Οπότε δεν ξέρω αν μπορέσετε να το ακούσετε. Εγώ θα έλεγα να βάλουμε λίγο για να μπούμε στο κλίμα. Λίγο από το τρέιλερ, έτσι, Top Gun. Το περιμένω πώς και πώς, δεν ξέρω για εσάς. Για να δούμε αν ακούγεται. What do we have here? Yeah, here I thought we were special. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What the hell kind of mission is this? Everyone here is the best there is. Who the hell are they gonna get to teach us? Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky, a.k.a. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations. What the hell? Good morning, aviators. This is your captain speaking. Then we're off. Here we are. In 3, 2, 1. We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Not even him. You think up there you're dead? Believe me. My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake. Someone's not coming back from this. Those are your pilots. Anything happens to them. You'll never forgive yourself. No turning back now. Στις 27 Μαΐου λοιπόν, στις 27 Μαΐου στους κινηματογράφους, νομίζω πήραμε μια δυνατή εικόνα. Εγώ είχα και εικόνα, εσείς είχατε μόνο ήχο, δεν έχουμε εξελιχθεί. Ξέρετε, εδώ είμαι και ηχολήπτης και κάνω όλους τους ρόλους, οπότε θα με συγχωρέσετε. Να μείνουμε όμως στο κλίμα της πρεμιέρας της ταινίας αυτής και να πούμε ότι ο πρίγκιπας Βίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον στην πρεμιέρα της ταινίας έδωσαν ένα φαντασμαγορικό παρόν. Ο Δούκας λοιπόν και η Δούκισσα του Κέμπριτζ περπάτησαν στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας Top Gun Maverick. Στο πλευρό του Tom Cruise, η Κέιτ Μίντλετον έκανε μια λαμπερή εμφάνιση με μια μαύρη μακριά τουαλέτα που
Τώρα δεν μου διαφεύγει ο σχεδιαστής, κρατώντας τσάντα Alexander McQueen αξίας 2.500 λιρών και διαμαντένια σκουλαρίκια Robinson αξίας 11.000 λιρών. Ο πρίγκιπας William επέλεξε να φορέσει ένα κλασικό μαύρο smoking με παπηγιόν. Ο Tom Cruise σύστησε στον Δούκα και τη Δούκισσα του Κέμπρι στο υπόλοιπο cast που παραβρέθηκε στην πρεμιέρα, ενώ βοήθησε την Kate Middleton να ανέβει τα σκαλιά. Αυτό που σας έλεγα στην αρχή, ότι είναι μια παραβίαση του στο πρωτόκολλο, αλλά δεν φάνηκε να νοιάζεται κανείς. Νομίζω ότι και η Kate το απείλαυσε. Η πρεμιέρα στο Λονδίνο δεν ήταν η πρώτη φορά που ο πρίγκιπας William και η Kate είδαν την πολύ αναμενόμενη ταινία. Σύμφωνα με πληροφορίες, την είχαν παρακολουθήσει σε μια ειδική προβολή του sequel του Top Gun, μετά από πρόσκληση του Cruise, ο οποίος είχε ακούσει ότι ο William ήταν θαυμαστής της πρώτης ταινίας. Έχουμε πολλά κοινά. Αγαπάμε και οι δύο την Αγγλία. Είμαστε αεροπόροι και αγαπάμε τις πτήσεις, δήλωσε για τον πρίγκιπα William ο Tom Cruise. Αυτό λοιπόν ήταν το αφιέρωμά μας σήμερα για το Top Gun. Οπότε θα επιστρέψουμε με το καλό όταν θα τη δούμε, να σχολιάσουμε κιόλας και να πούμε εντυπώσεις. Οπότε τώρα να συνεχίσω σε αυτό που σας έλεγα. Αφήσαμε λοιπόν τον Νίκο Σανέλ, το Shoe Trend που ανακαλύψαμε στο τελευταίο show. Στη Chanel λοιπόν, collection του 2022-2023, που παρουσιάστηκε λίγες μέρες πριν στο Μονακό, είδαμε τον γαλλικό οίκο να αναβαθμίζει το sporty style με κομψά αξεσουάρ και ξεχωρίσαμε το νέο Shoe Trend που κυριάρχησε στο runway. Το μήνυμα είναι να κάνουμε τολμηρούς συνδυασμούς και να μην βάζουμε στην άκρη τις κλασικές αξίες. Το tweet το είδαμε στα πιο ενδιαφέροντα looks, ενώ τα κλασικά T-bar shoes έκαναν δυναμικό comeback και διεκδικούν από τώρα μια θέση στην καρδαρόμπα μας. Τα T-bar shoes της συλλογής παρουσιάστηκαν σε λευκό μαύρο και μαύρο nude, ενώ συνδυάστηκαν με όλα τα στυλ. Το κλασικό αυτό σχέδιο λοιπόν αποκτά ξανά δυναμική και γίνεται το trend που θα φορέσουμε με τα jean παντελόνια, mini skirts, ακόμα και leggings στη νέα σεζόν. Νομίζω ότι κάπου εδώ φτάνει με τη μόδα, είχε πολύ υλικό η προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε δύο λόγια τώρα για beauty tips, για χρώματα μαλλιών. Το λεγόμενο, να μην σας το πει κάποιος και να μην το ξέρετε, πρέπει να ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, λέγεται Tigers, δεν ξέρω αν με ακούτε γιατί νιώθω ότι κάνει διακοπές. Λέγεται λοιπόν Tigers Eye. Είναι η πιο cool απόχρωση του ξανθού που έχουμε ήδη υιοθετήσει. Που έχουν ήδη υιοθετήσει εδώ τα trendy girls. Για να δούμε, μήπως υιοθετήσω κι εγώ κανένα τέτοιο look, γιατί βλέπω ότι το ξανθό ξεθοριάζει. Πρέπει να γίνω κι εγώ, πώς το λένε, να μπω μέσα στο Tiger's Eye look. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό. Το ξανθό χρώμα στα μαλλιά επανέρχεται στο προσκήνιο το φετινό καλοκαίρι και μάλιστα δυναμικά. Bella Hadid, Kim Kardashian έχουν ήδη τολμήσει τη μεγάλη αλλαγή και οι hair colorists υποστηρίζουν πως είναι καιρός να κάνεις το μεγάλο βήμα που σκέφτεσαι χρόνια τώρα. Οι αποχρώσεις που θεωρούνται τάσεις είναι πολλές και εγώ φροντίζω να σου τις αποκαλύπτω αμέσως μόλις κάνουν την εμφάνισή τους, λέει εδώ ο αρθρογράφος. Η τελευταία στη σειρά ονομάζεται λοιπόν Τάση, εννοεί Τάση, ονομάζεται Tiger's Eye Blonde και πρόκειται για μια φωτεινή και έντονη απόχρωση εμπνευσμένη από το χρώμα που έχουν τα μάτια της τίγρης. Οι experts το πετυχαίνουν με την τεχνική του ξανοίγματος ή του μπαλαγιάζου ανάλογα με τη βάση των μαλλιών. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το συζητήσεις με τον κομμωτή σου πριν έρθει ο Ιούνιος. Έρχεται ο Ιούνιος, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Σε κάτι αντίστοιχο που έχει πάλι να κάνει με χρώμα μαλλιών, πραγματικά ήταν εκθαμβωτική, είδαμε την Julia Roberts στις Κάνες με το νέο χρώμα στα μαλλιά της και κυματισμούς που πραγματικά σε εμπνέουν. Η Julia Roberts λοιπόν ταξίδεψε μέχρι τις Κάνες, πάτησε το κόκκινο χαλί και ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες του φεστιβάλ. Με υπέροχη διάθεση, χαμογελαστή και νέο hair look που της ταιριάζει πολύ, αποχωρίστηκε την έντονη απόχρωση για χάρη μιας διακριτικής καστανής με κόκκινους υποτόνους. Παρέμεινε όμως σταθερή στο iconic και αγαπημένο hairstyle, τους ανάλαφρους φυσικούς και ανεπιτίδευτους σχηματισμούς, αποδεικνύοντας πως ταιριάζουν σε όλες τις περιστάσεις, ακόμη και στο διασημότερο φεστιβάλ κινηματογράφου.
Υπεύθυνος για το look είναι ο celebrity hairstylist Serge Norman, που μοιράστηκε με τους followers στο Instagram ένα υπέροχο βίντεο της Star. Και αν είσαι καλεσμένη σε γάμο, μπορείς να αφήσεις στην άκρη τα κλασικά ή εξεζητημένα abdos και να αντιγράψεις την Roberts. Το μόνο σίγουρο είναι πώς θα ξεχωρίσεις. Αύριο λοιπόν που έχω και εγώ να πάω σε μια βάφτιση, τι να κάνω έτσι κυματιστά, μήπως εμπνευστώ και εγώ από αυτό το look. Δεν προλαβαίνουμε να τα υιοθετήσουμε όλα και Tiger's Eye και κυματισμού και τα πάντα, θέλει με τη σειρά θα τα κάνουμε. Άλλωστε μέχρι τον Ιούνιο έχουμε λίγο χρόνο. Μέχρι τον Ιούνιο μας έδωσε εδώ ο στυλίστας περιθώριο. Να κάνουμε ένα μουσικό μικρό διαλυματάκι και επανερχόμαστε, γιατί νομίζω ότι σαν πολύ να το ανέπτυξα το θέμα της μόδας σήμερα και δεν θα προλάβουμε. Οπότε μετά από το μικρό διαλυματάκι ερχόμαστε για το κλείσιμο. Τελείωσε και το διάλειμμα. Οπότε συνεχίζουμε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι εδώ της εκπομπής. Πραγματικά νομίζω ότι σήμερα μονοπόλησε η μόδα το σύνολο της ώρας, αλλά όχι άδικα, είχε θέματα. Νομίζω ότι κάθε φορά λίγο με την επικαιρότητα το πάμε. Αλλά νομίζω το κερασάκι στην τούρτα ήταν το θέμα με την πρεμιέρα του Top Gun, ίσως γιατί έχω εγώ την αδυναμία μου. Οπότε πάμε στο ευσύν τώρα και εδώ έχουμε να κάνουμε με τους ειδικούς, οι οποίοι μας λένε ότι μπορούμε να είμαστε
ευτυχισμένοι και αυτό είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο. Μάλλον οι τρόποι με τους οποίους φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα είναι επιστημονικοί. Για να δούμε, για να ακούσουμε λοιπόν. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι ευτυχισμένο τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι, νομίζω ότι διαφωνεί κανείς, περισσότεροι από εμάς. Και ξεκινάει αυτή η εφορία από την Παρασκευή το βράδυ, λίγο μετά και πριν την εκπομπή. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Έτσι έχουμε ένα χαμόγελο και ξέρουμε ότι έχουμε 2 μέρες μπροστά να τις κάνουμε ό,τι εμείς θέλουμε και να τις μοιραστούμε με αυτούς που επιλέγουμε εμείς. Λοιπόν, οπότε, το μεγαλύτερο λοιπόν ποσοστό του πληθυσμού είναι ευτυχισμένο τα Σαββατοκύριακα, ενώ τις καθημερινές οι περισσότεροι περνούν μία μίνι μελαγχολία ή κατάθλιψη. Ναι, είναι παγιωμένο αυτό. Για να δούμε λοιπόν. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως δεν χρειάζεται να είμαστε μελαγχολικοί καμία μέρα της εβδομάδας. Με αυτούς τους 8 τρόπους που θα δούμε παρακάτω, μπορούμε επιστημονικά να είμαστε πολύ πιο ευτυχισμένοι. Για πάμε να δούμε και να το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα, αν εφαρμόσαμε κανένα από αυτούς και κάποια από τις μέρες τελικά έγινε ευτυχισμένη αντί για μελαγχολική. Θα τα συζητήσουμε και αυτά τα αποτελέσματα, μην τα λέμε μόνο στη θεωρία. Οπότε πάμε, πρώτος τρόπος. Ξαναλέω, επιστημονικά να είμαστε πολύ πιο ευτυχισμένοι τις καθημερινές. Οπότε οι 8 τρόποι ξεκινούν από το χαμόγελο. Χαμογελάστε, λέει. Πολλά βιβλία αναφέρουν πως ακόμα και το ψεύτικο χαμόγελο, το βεβαιασμένο, μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα πάνω σας. Δυστυχώς, οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν διαφωνούν. Όταν χαμογελάτε, ακόμη και με το ζόρι, φροντίστε το χαμόγελό σας να είναι ειλικρινές. Δηλαδή, πριν χαμογελάσετε, σκεφτείτε κάτι όμορφο. Κάντε μια ωραία σκέψη που θα σας προκαλέσει ένα φυσικό χαμόγελο. Ναι, νομίζω ότι όντως η βία δεν βοήθησε πουθενά, ακόμη και σε κάτι θετικό, αν είναι τόσο πολύ επιτηδευμένο. Ναι, δεν χάλασε ο κόσμος, ας σκεφτούμε κάτι θετικό, δεν στέρεψε και η σκέψη από τα θετικά. Πάμε στο δεύτερο. Βοηθήστε τους γύρω σας. Ακόμη και αν είστε οι πιο εγωιστές άνθρωποι στον κόσμο, πρέπει, αν βρείτε τρόπο, να βοηθάτε τους γύρω σας. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κάνετε καλό στους άλλους, αλλά το καλό που κάνετε στον εαυτό σας είναι ακόμη μεγαλύτερο. Έρευνα που έγινε στη Γερμανία απέδειξε πως οι άνθρωποι που έγιναν εθελοντές σε κάποια οργάνωση ήταν πολύ πιο ευτυχισμένοι από ανθρώπους που δεν άλλαξαν τίποτα στη ζωή τους. Πάμε παρακάτω. Είμαστε στο νούμερο 3. Έχουμε άλλα 5 βήματα. Οπότε προσοχή, για να δούμε. Αποκτήστε καλύτερη σχέση με τους φίλους και συγγενείς. Αυτή η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το περιοδικό PLOS Medicine είναι εκπληκτική. Απέδειξε πως άνθρωποι που δεν έχουν πολλούς φίλους και δεν έχουν καλές σχέσεις με τους συγγενείς τους έχουν προβλήματα υγείας και έχουν τις ίδιες συνέπειες σαν να κάπνιζαν 15 τσιγάρα την ημέρα ή να έπιναν αλκοόλ. Πάμε παρακάτω. Άρα τι συμπεραίνουμε εδώ, ότι οι κοινωνικές σχέσεις βοηθάνε πολύ στη βελτίωση της ψυχολογίας μας. Ακούστε μουσική. Οι επιστήμονες συνιστούν να ακούτε μουσική κάθε φορά που πέφτε ψυχολογικά, ακόμη και αν δεν έχετε καμία όρεξη. Και όταν μιλάμε για μουσική, δεν εννοούμε blues και μελαγχολικά τραγούδια, εννοούμε ό,τι πιο δυναμικό, χορευτικό και τρελό τραγούδι υπάρχει. Ξεκινήστε γυμναστική. Όσο και αν βαριέστε να σηκωθείτε από τον καναπέ, όσο και αν βαριέστε να κουνηθείτε, ειδικά μετά τη δουλειά, μην παραμελείτε ποτέ τη γυμναστική σας. Με την άσκηση το σώμα παράγει ενδορφίνες και πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για την ευτυχία και την καλή διάθεση. Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού Health Psychology, άτομα που γυμνάστηκαν 40 λεπτά επί 6 μέρες την εβδομάδα είδαν μεγάλη διαφορά στην ψυχολογία τους, ακόμη και αν κάποιοι από αυτούς δεν είδαν διαφορά στα κιλά τους. Βγείτε στον ήλιο. Αν μη τι άλλο, αυτό μπορούμε άνετα εδώ στην ωραία μας χώρα να το κάνουμε. Μπορεί οι επιστήμονες να υποστηρίζουν πως δεν πρέπει να κάθεστε καθόλου στον ήλιο κάποιες συγκεκριμένες ώρες, αλλά τονίζουν πως ο ήλιος είναι απαραίτητος για καλή υγεία όταν τον εκμεταλλεύεστε με μέτρο. Δηλαδή, πρέπει υποχρεωτικά να κάθεστε στον ήλιο για τουλάχιστον 10-20 λεπτά καθημερινά, ώστε να προσλαμβάνετε τη σωστή ποσότητα βιταμίνης D. Οργανώστε διακοπές. Και αυτό
Και αυτό πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν ή να, για κάποιους ή τώρα να αρχίζουν, αλλά για να δούμε, πρέπει να ψάχνουμε πάντοτε λόγο να τις οργανώνουμε τις επόμενες. Ακόμη και αν δεν έχετε σκοπό να κάνετε χειμερινές ή καλοκαιρινές διακοπές, ξεκινήστε την αναζήτηση. Έρευνα έδειξε πως άνθρωποι που άρχισαν να ψάχνουν και να οργανώνουν τις επόμενες διακοπές τους ήταν πολύ πιο ευτυχισμένοι για 8 εβδομάδες. Μπορεί να μην έχετε την οικονομική δυνατότητα να πάτε διακοπές, αλλά ψάχνοντας θα δείτε πως θα βρείτε εκπληκτικές προσφορές και ίσως σας κάνουν να ξεκινήσετε περισσότερη οικονομία, ώστε να μπορείτε τελικά να φύγετε έστω και για ένα Σαββατοκύριακο. Κοιμηθείτε καλά. Άρα το προηγούμενο τι μας λέει, ότι ξεκινήστε να οργανώνετε τις επόμενες διακοπές, ακόμα και να τα καταφέρετε να πάτε κάπου, η διαδικασία αναζήτησης θα σας δώσει χαρά. Κοιμηθείτε καλά. Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού Sleep, ο ύπνος επηρεάζει τις σκέψεις που κάνουμε. Όταν κοιμάστε λίγο, επηρεάζεται εκείνο το μέρος του εγκεφάλου που αποθηκεύονται οι κακές αναμνήσεις. Έτσι, την επόμενη μέρα είστε πιο πιεσμένοι ψυχολογικά και στο μυαλό σας κυριαρχούν αρνητικές σκέψεις. Όταν κοιμάστε περισσότερο, επηρεάζεται το μέρος του εγκεφάλου με τις θετικές αναμνήσεις και έτσι την επόμενη μέρα νιώθετε πολύ καλύτερα. Αυτά ήταν τα βήματα. Για να τα πούμε επιγραμματικά, τα θυμόμαστε. Χαμογελάστε, βοηθήστε τους γύρω σας, αποκτήστε καλύτερες σχέσεις με τους φίλους και συγγενείς, ακούστε μουσική, ξεκινήστε γυμναστική, βγείτε στον ήλιο, οργανώστε διακοπές, κοιμηθείτε καλά. Εύκολα νομίζω ότι είναι, αρκεί να έχουμε μία συνέπεια σε αυτά που κάνουμε. Νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσεις σε αυτή την περίοδο και μετά από 2 χρόνια πολύ δύσκολα και μετά από COVID εμπειρίες που οι περισσότεροι από μας είχαν και μετά τον εγκλεισμό, τον περιορισμό, την κοινωνική αποξένωση, τώρα που σιγά σιγά ανοίγουν τα πράγματα, από 1η Ιουνίου δεν θα έχουμε ούτε μάσκες στους κλειστούς χώρους. Νομίζω ότι το φετινό καλοκαίρι είναι ένα celebration, έτσι, μιας της ελευθερίας μας. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, να χαρούμε, να οργανώσουμε διακοπές με ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί. Τώρα από ήλιο έχουμε μπόλικο, θάλασσα έχουμε και στην πρωτεύουσα και γενικώς έχουμε πολλές επιλογές. Τι άλλο, να κοιμόμαστε καλά, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, όπως έχουμε ξαναπεί και λέμε πάντα σε αυτή την εκπομπή, ότι πάντα υπάρχει λοιπόν το χέρι εκείνο που θα μας δοθεί για να στηριχτούμε. Όπως αντίστοιχα έδωσε και ο Tom Cruise το χέρι του στην Kate για να ανέβει τα σκαλιά. Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό το ίδιο χέρι, όμως πάντα υπάρχει ένα χέρι εκεί έξω, αρκεί να το ζητήσουμε. Και αρκεί πάντοτε να χαμογελάμε και να έχουμε έτσι μια θετική προαίρεση. Όλα θα πάνε καλά, οπότε τι λέμε, ότι είναι Παρασκευή, το πιο ωραίο μας βράδυ, να το απολαύσει ο καθένας όπως θέλει, είτε σπίτι του, είτε με φίλους, είτε με παρέ, είτε μόνος του, είτε βλέποντας Top Gun, για να το ξαναθυμηθεί. Οπότε σας ευχαριστώ όλους. Να πω ξανά ευχαριστώ στον Παναγιώτη, τη Δήμητρα, την Έφη, το Γιάννη που ήταν πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή, και όλα τα παιδιά εδώ που γενικά με παρακολουθούν και τα συζητάμε και αστειευόμαστε και σχολιάζουμε μαζί. Στο επανειδήν, ραντεβού την επόμενη Παρασκευή με τα hot νέα της επικαιρότητας, που έχουν να κάνουν και με μόδα και μορφιά και ευζήν, τη γνωστή αυτή τριάδα. Θα φροντίσουμε μέχρι την επόμενη Παρασκευή ο ήχος να είναι λίγο καλύτερος, γιατί εγώ τον ακούω διεκκογωμένο. Θα το δούμε μετά το βιντεάκι στο YouTube για να το επαληθεύσω. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ, κλείνουμε με ένα χαμόγελο. Σας φιλώ, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.